ό,τι πρόβλημα και να έχεις στη ζωή σου και να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητά σου λύνεται όταν δουλέψεις με τον εαυτό σου. Όσο δεν δουλεύεις με τον εαυτό σου, μόνο χάνεις. Όσο δουλεύεις με τον εαυτό σου, μόνο έχεις να πας μπροστά. Όποιος και να είσαι, άντρας μιλάμε τώρα, και κοπέλες, εντάξει, αλλά μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Προπόνηση, δουλειά σίγουρη για πρώτα φράγκα, δουλειά δευτερεύουσα για πολλά φράγκα και ας έχει αβεβαιότητα, να μπορείς να βγάλεις λεφτά. Υγεία εννοείται που τη συνδέουμε την προπόνηση στα θέματα που συνδέονται, εννοείται, όχι στα πάντα. Και παιδιά χαρακτήρας, να βελτιώνεις συνέχεια τον χαρακτήρα σου. Εμπειρίες θες να το πεις, βιβλία θες να το πεις. Όλοι περνάμε κάποια στάδια. Καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε 1, 2, 5, 10 άτομα που μας διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, μας αλλάζουν τη ζωή. Έχουμε 5-10 δύσκολες καταστάσεις που μας κάνουν πιο σκληρούς, πιο δυνατούς, πιο έξυπνους, πιο πονηρούς. Πιο μάγκες. Κάποιες κοπέλες, κάποιες γνωριμίες, κάποιες σχέσεις, όλα αυτά σε διαμορφώνουν. Οι άνθρωποι σε διαμορφώνουν, το περιβάλλον σου. Αλλά δεν αρκεί αυτό μόνο του. Πρέπει και εσύ να είσαι σε φάση να δουλεύει εδώ πέρα λίγο, να παρατηρείς, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, να κρίνεις, να σκέφτεσαι. Και κάθε κατάσταση που σου τυχαίνει, να την αναλύεις και να λες, τι μπορώ εγώ να μάθω από αυτήν την κατάσταση τώρα. Τι έχει αυτή εμένα η κοπέλα να μου διδάξει. Έκανα σωστά, έκανα λάθος, φταίω, δεν φταίω. Μπήκα μήπως σε μια κατάσταση η οποία είχα μόνο να χάσω. Μπήκα σε μια γνωριμία που δεν ήμουν εγώ σωστός. Μπήκα σε μια φιλία που μου έβαλε φρένο. Σκέψου τώρα να είσαι ένα αμάξι, εσύ είσαι ένα αμάξι. Και πας στην ευθεία. Δίνεις πορεία. Η πορεία αυτή σε οδηγεί κάπου. Πού σε οδηγεί? Σε οδηγεί σε έναν προορισμό. Ο προορισμός αυτός είναι η στόχη της ζωής σου. Στόχοι. Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό και ανάλογα σε ποια ηλικία είσαι. Άλλος θέλει οικογένεια. Θέλει πολλά παιδιά. Άλλος είναι πιο μικρός. Σου λέει θέλω να βγάλω λεφτά για να περάσω καλά. Να ζήσω πιο. Να πάρω ένα ακριβό αμάξι. Να πάω να ταξιδέψω όλο τον κόσμο. Να πάρω σπίτι. Να πάρω ρούχα. Δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας. Τι θέλει. Να πάρω σαμπάνιες. Σκέψου τώρα εσύ να έχεις αυτόν τον προορισμό, αυτόν τον στόχο και να έχεις στη ζωή σου ένα οποιοδήποτε θέμα που είναι ο χαλασμένος τροχός στο αμάξι και σε καθυστερεί. Είναι ένα φρένο πατημένο, χαλασμένο φρένο που συνέχεια πατιέται. Εσύ θες να πας με 80 χιλιόμετρα στον προορισμό σου και αυτό σε καθυστερεί. Άμα πηγαίνεις με κανονικά θα πηγαίνεις πιο αργά ή πρέπει να πατήσεις πιο πολύ γκάζι. Έχουμε και τα πλήτα τώρα, sorry, κάτσε λίγο. Παιδιά, μου ήρθε η έμπνευση πάνω στην προπόνηση. Τι να κάνω τώρα, να μην τα πούμε. Έχω να κάνω βίντεο τόσο καιρό. Έχουμε δουλειές, τι να κάνουμε. Ναι, σκέψου τώρα ότι για να προχωρήσεις όσο γρήγορα θες, να κάνεις αυτά που θες, πρέπει να πατήσεις πιο πολύ γκάζι. Το πιο πολύ γκάζι όμως σημαίνει πιο πολύ ενέργεια. Πιο πολύ ενέργεια σημαίνει πιο πολύ κόπωση, κούραση. Ή θα ξεσπάσεις άρα στον ύπνο, άρα θα χάσεις τη ροή σου. Ή ακόμα και με τον ύπνο θα χάσεις το ρυθμό σου τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πραγματικά με πόσο κόσμο και άντρες γυναίκες έχω μιλήσει και έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και μαλάκες όλα καταλήγουν στο ίδιο πράγμα. Είστε αδύναμοι. Με το παραμικρό φεύγετε από την πορεία σας. Ο δρόμος σας είναι αυτός. Το βλέπεις. Θες να πας εκεί. Θες να βγάλεις λεφτά. Θες να κάνεις σώμα. Θες να είσαι πετυχημένος. Θες να σε βλέπουν οι άλλοι και να λένε θέλω να του μοιάσω αυτόν τον τύπο. Θέλω να τον έχω φίλο μου. Θέλω να ήταν ο αδερφός μου αυτός ο άντρας. Οι κοπέλες θέλω να ήταν ο άντρας μου. Όχι ο γκόμενος, ο άντρας μου αυτός. Να σε θέλουν οι άντρες για φίλο, για πρότυπο, για αδερφό και οι κοπέλες να σε θέλουν για άντρα τους. Όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να πάτε στο στόχο σας. Πρέπει να βελτιωθείτε. Hell, το hell είναι η λύση για τα πάντα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή η φράση, αυτά τα γράμματα. Hell, χαρακτήρας, εμφάνιση, λεφτά. Με αυτή τη σειρά πάντα. Ένας αδύναμος χαρακτήρας θα σου φέρει προβλήματα στη ζωή. Αν δεν είσαι εκεί που πρέπει να είσαι στο μυαλό σου. Με την πρώτη δυσκολία, θα πάω με τους φίλους μου για καφέ. Δεν θα κάτσω να δουλέψω.
Α, θα κάτσω να δω ταινία και Netflix με την κοπέλα μου. Δεν θα δουλέψω. Δεν θα κάνω προπόνηση. Αμέσως ο χαρακτήρας σου χαλάει και την εμφάνιση, βλέπεις τώρα. Χαρακτήρας, εμφάνιση, λεφτά. Πάει και η προπόνηση. Γάμισε την αντιμία. Εγώ σου λέω τώρα να χάνεις προπονήσεις. Είμαι πόσα χρόνια, παιδιά, με δύο δουλειές. Μία. Τι να σας λέω. Προπονήσεις δεν χάνω. Δεν γίνεται να χάσω προπονήσεις. Όλοι μου λένε είσαι παρανοϊκός. Άσε και μια προπόνηση, τι έγινε. Για να χάσω προπόνηση πρέπει να έχω 39 πυρετό, που έχω μια φορά το χρόνο κάθε φορά. Ή να πάμε ταξίδι που πάμε μια-δύο φορές το χρόνο. Αυτό είναι. Μετά, ξέρεις, 52 εβδομάδες το χρόνο να χάσω δύο. Τι να σου πω. 5 προπονήσεις, 10. 10 προπονήσεις. Βλέπω εδώ κόσμο. Δεν έχω αμάξι. Δεν έχω. Πρέπει να πάω για ψώνια. Πρέπει αυτό. Δεν υπάρχει πρέπει, ρε παιδιά. Άμα είσαι στη δουλειά σου, θα πεις έχω να πάω για ψώνια. Έχει να πάω με την κοπέλα μου να κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι η προπόνηση, τέλος. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ότι η προπόνηση είναι για το σώμα ή το άθλημα που κάνεις. Άμα παλεύεις, άμα κάνεις μπάλα, ό,τι παίζεις box, ό,τι κάνεις. Η προπόνηση, οι προπονήσεις χτίσουν και το μυαλό μαζί. Σκέψου τώρα, σου λέω να είσαι 10-15 χρόνια, 5-10-15 όσο είναι ο καθένας. Και να λες δεν χάνω προπόνηση, δεν χάνω, είμαι εκεί, βρέξει χιονίσει. Πονάω, θα κάνω κάτι άλλο μπορώ. Είμαι κουρασμένος, θα κάνω λίγο πιο χαλαρά. Δεν πρόλαβα, θα το χώσω. Έχασα μια προπόνηση επειδή όντως δεν γινότανε, θα τα βολέψω με την επόμενη να κάνω διπλή προπόνηση την επόμενη. Σκέψου τώρα τι συνέπεια αυτή. Η συνέπεια, η πειθαρχία είναι κομμάτι του χαρακτήρα σου πλέον. Δεν προπονείσαι μόνο για το σώμα. Προπονείσαι για να είσαι εδώ πέρα κτίνος. Να μην σε σπάει τίποτα. Να λες δεν κουράζομαι, δεν υπάρχει, δεν. Παιδιά, όλα είναι ένα. Αυτή την πειθαρχία που χτίζεις από την προπόνηση θα την πάρεις μετά και θα την βάλεις πέρα από το σώμα που θα έχεις φτιάξει και θα είσαι δυνατός και θα λένε όλοι: OK, είσαι δυνατός, είσαι ωραίος, μπράβο σου. Στο άθλημά σου να είσαι πρότυπο, να είσαι σωστός. Μπορεί να μην είσαι ο καλύτερος, μπορεί να μην είσαι ταλέντο. Εγώ δεν με έχει πει κανείς ποτέ ταλέντο σε τίποτα. Σε τίποτα. Δύναμη ποτέ. Box ποτέ. Kickboxing ποτέ. Brazilian Jiu-Jitsu ποτέ. MMA ποτέ. Τίποτα. Όλοι όμως θα μου πούνε σκύλο. Θα μου πούνε ότι είμαι εκεί. Πάντα είμαι εκεί. Θα δώσω την προπόνηση, θα την βγάλω και με τους πιο καλούς θα είμαι εκεί. Αυτό. Σκέψω αυτό το mindset, αυτή τη λογική να τη βάλεις στη ζωή σου και στη δουλειά σου. Έχεις μια δουλειά που την προσπαθείς, την ξεκινάς από το μηδέν, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να φανταστείς. Και λες θα μάθω και θα βγάζω φράγκα από εκεί πέρα. Δεν πάει να καίγει το κόσμος, εγώ θα το καταφέρω. Και αν δεν το καταφέρω αυτό, θα βρω κάτι άλλο που θα το καταφέρω. Δεν υπάρχει φρένο μετά. Σκέψω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χάνει προπονήσεις. Είναι συνεπής, είναι πειθαρχημένος, είναι δυνατός. Είναι καθαρός από το μυαλό του, είναι καθαρό. Δεν κάνει τσιγάρα, δεν κάνει μπάφους, δεν πίνει, δεν. Είναι εκεί, είναι καθαρός, είναι καθαρό νου. Και σκέψου τώρα αυτόν τον άνθρωπο να το βάλεις, που έχτισε αυτή την πειθαρχία του, είτε μικρός είτε πιο μεγάλος, να το βάλεις στα επαγγελματικά, στο να βγάλει λεφτά. Χτίζεις έναν άνθρωπο πλήρη. Σκέψου αυτόν τον άνθρωπο που έχει χτίσει τόση πειθαρχία να προσπαθήσει μια κοπέλα να τον πληγώσει, να τον στενοχωρήσει. Δεν γίνεται. Πρέπει αυτή η κοπέλα να είναι και στην καρδιά του να έχει μπει, πρέπει να έχει κάνει να είναι μία στις 100 αυτή η κοπέλα που θα καταφέρει να τον πληγώσει στο λίγο και να έχει χτίσει συναισθήματα. Βλέπω άλλες παιδιά κλαίνε, χτσαπατώματα, χάνονται επειδή μια κοπέλα τους στενοχώρησε, τους έριξε άκυρο. Ή βγαίνανε με κάποια ένα-δύο μήνες, τρεις, πέντε, χωρίσανε. Στα πατώματα ο άλλος εξαφανίζεται. Παρατάει φίλους. Έχει παρατήσει φίλους όταν τη γνώρισε την κοπέλα. Έχει παρατήσει δουλειές. Έχει παρατήσει τη ζωή του. Και όλα αυτά για μια κοπέλα. Πώς εγώ να πω αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι δυνατός μετά. Δηλαδή, βάλτε όλα κάτω. Πώς γίνεται επειδή βρήκες μια κοπέλα που περνάς καλά μαζί της και κάνεις καλό σεξ και. Έχεις χημεία, έχεις έρωτα και αφήνεις την προπόνησή σου και αφήνεις τη δουλειά σου. Και μένεις πίσω, μένεις στάσιμος. Πώς γίνεται, παιδιά, αυτό. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα, αυτή η πειθαρχία, αυτός ο χαρακτήρας που πρέπει να χτίσεις, έρχεται με τον καιρό, δεν έρχεται σε μια μέρα. Πρέπει να θες να γίνεις κτίνος, πρέπει να θες να αλλάξεις τη ζωή σου. Πρέπει να θες να πεις ότι θα γίνω διαφορετικό στα πάντα.
Θα έχω τον πιο δυνατό χαρακτήρα από τους υπόλοιπους. Θα έχω το πιο δυνατό σώμα. Και θα βγάλω και πολλά λεφτά και να μην με αγγίζει κανένας. Και ό,τι θέλω ζωή μου να το πετύχω, θα το πετύχω. Πρέπει να κάνω κάποια βίντεο να μιλήσω για το κομμάτι του χαρακτήρα. Βλέπετε, τα έχω αφήσει όλα αυτά το YouTube. Όλα αυτά. Κάνω πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου πλέον. Έχω πάει 30. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, άλλες δουλειές. Πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά ακούω, επειδή ακόμα μου στέλνει μηνύματα ο κόσμος, με ρωτάει πράγματα, μου λέει για τα προσωπικά του. Άτομα και φίλοι και κοπελές και άτομα που δεν γνωρίζω από τα social media. Μου στέλνουν τάσο από τα βίντεο σου, το κερτό, έχω αυτήν την κοπέλα, έχω αυτό το πρόβλημα, αυτοπεποίθηση, δεν είμαι ωραίος, είμαι άσχημος, δεν είμαι ελκυστικός. Και τον βλέπω τον άλλο και είναι μια χαρά παιδί, είναι κούκλος. Με το σαγόνι του, με τις ματάρες του, με τα χυλάκια του, ωραίο παλικάρι. Και του λέω, ρε, φίλε, του λέω, δεν είσαι άσχημος, μην μου λες μαλακή. Αλλά επειδή σε βλέπω αυτά που μου λες και βλέπω και το προφίλ σου και όλα αυτά και σε σκανάρω λίγο. Βλέπω όμως ότι δεν έχεις. Όχι ότι είσαι χαζός. Δεν είσαι κοφτερός, δεν είσαι πονηρός, δεν είσαι δυνατός χαρακτήρας. Αυτό είναι το θέμα των περισσότερων. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά, πραγματικά. Σας λέω παιδιά, τώρα το κάνω YouTube πόσα, 10. Όχι 10. 8 χρόνια. 8-9 χρόνια. Το έχω παρατήσει τα τελευταία 3, okay, αλλά σας λέω, σκεφτείτε πόσα άτομα μου έχουν στείλει. Έχω πιάσει για γυμναστική πάνω από 500 άτομα. Περισσότεροι άντρες. Τι να σας πω, πώς έχω μιλήσει με φίλους. Εγώ γενικά έχω ένα χάρισμα, δεν ξέρω πώς το πω. Όλοι μου ανοίγονται. Αν μιλήσω με κάποιον, θα μου πει τα πάντα του. Θα πει για τις γονείς του, για τις γκομενές του, για τη ζωή του, για τη δουλειά του, για το σώμα του, για το πουλί του. Ό,τι θέλει σε μένα θα πούν όλοι. Το έχω αυτό πράγμα, να ανοίγει το άλλο. Αυτό έχει γίνει με τα χρόνια. Επειδή έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, καταλαβαίνω πώς να τον ανοίξω τον άλλον. Έχω διαβάσει βιβλία, αλλά νομίζω κυρίως είναι θέματα εμπειρίας. Να μου λένε όλοι τώρα τα προσωπικά τους και όλοι να πέφτεται στο ίδιο μοτίβο. Άμα κάτσω και σε αναλύσω, θα δω ότι δεν είσαι δυνατός χαρακτήρας. Είσαι αδύναμος. Και πώς να είσαι δυνατός όταν έχεις μεγαλώσει σε μια κοινωνία που είσαι TikTok, Instagram από 10, 12, 15 χρονών, video games full, δεν έχεις δουλέψει, δεν έχεις βγει για δουλειά και γάμισε το, πες ότι είσαι σε έναν, είσαι, εγώ σου λέω τώρα, επειδή εντάξει κάποιοι δεν γεννιούνται όλοι με τις ίδιες βοήθειες, κάποιος έχει, δεν είχαν όλοι, ρε παιδί μου, ένα πατέρα, ένα θείο, μια μάνα, κάτι να τους βάλει σε ένα καλούπι σκέψεις από μικρή, ούτε εγώ ήμουν έτσι. Πώς χτίζεις το χαρακτήρα? Πρώτο βήμα, προπόνηση. Προπόνηση όχι 2 μήνες για να πάμε παραλία και να βάλουμε κανένα story. Προπόνηση με τα χρόνια. Να φύγει τα μάτια σου, να ιδρώσεις, να πεις είμαι η προπόνηση, εγώ δεν χάνω, είμαι κομμάτι μου, όλα αυτά. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει να είσαι εκεί με τα χρόνια. Να έχεις φάει πόνο, να έχεις ακυρώσει βόλτες, να έχεις χάσει πράγματα από τη ζωή σου για να κάνεις προπόνηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία να μου πει εμένα κάποιος δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς, ρε φίλε. Είσαι εκεί. Δεν έχεις δικαιολογία. Και στη χειρότερη οικογένεια να έχεις μεγαλώσει. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για προβλήματα υγείας, για ακραία προβλήματα οικογενειακά και καταστάσεις τρελές. Γαμίσε το αυτό. Μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους. Πλειονότητα. Η προπόνηση χτίζει. Και αυτό θα το πάρεις και θα το βάλεις παντού. Όχι απαραίτητα γυμναστήριο, ό,τι είναι αθλήματα, ό,τι θέλετε. Τους βάζω όλους κάτω, μου λένε 5 πράγματα. Λέω, ρε φίλε, δεν έχει λογική. Αυτό που μου περιγράφεις δεν έχει λογική, δεν έχεις αυτοπεποίθηση. Πού να τη βρεις την πουτάνα την αυτοπεποίθηση, άμα δεν έχεις κάνει ζωή σου τίποτα. Άμα η μεγαλύτερη σου επιτυχία που έχεις κάνει είναι να πάρεις το lower και να βγάλεις το λύκειο. Για ποιο λόγο να έχεις αυτοπεποίθηση? Η αυτοπεποίθηση έρχεται με πολλές μικρές νίκες, με επιτυχίες. Δεν μπορούσα να κάνω 5 κάμψεις, τις έκανα. Δεν μπορούσα να κάνω 10 έλξεις, τις έκανα. Δεν μπορούσα, ήμουν χάλια, έγινα κομμάτια. Δεν είχα ποτέ γκόμενα, έριξα γκόμενα. Δεν είχα ποτέ ωραία, πολύ όμορφη κοπέλα, έριξα κοπέλα. Δεν είχα σχέση, έχω σχέση και η σχέση μου λέει ότι είμαι και ο καλύτερος από όλους. Και όποια κοπέλα έχω γνωρίσει μου λέει και αυτή ότι είμαι ο καλύτερος από όλους. Βγάζεις λεφτά, παίρνεις αμάξι. Μηχανάκι, γαμίστε τα μηχανάκια, άσε τα μηχανάκια, αμάξι.
Σου λένε όλοι ότι είσαι γαμάτος, ότι θέλουν όλοι να είναι φίλοι σου. Σου λένε όλοι καλά λόγια. Δεν γίνονται σε μια μέρα από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη αυτά. Αυτά γίνονται με τον καιρό. Πρέπει να βγάλετε όλοι στο μυαλό σας το μοτίβο της βελτίωσης. Ακούγεται λίγο κλισέ και ότι... εντάξει, όλοι τώρα αυτοβελτίωση. Δεν εννοώ αυτό. Πάντα όμως πρέπει να κυνηγάς το καλύτερο. Και χαρακτήρα να έχεις και σώμα να μην έχεις... δεν είσαι ολοκληρωμένος και να είσαι και φτωχός. Δηλαδή τώρα το να μου λες ότι είμαι μάγκας, έχω χαρακτήρα, όλοι οι φίλοι μου με θέλουν, είμαι ωραίος, οι κοπέλες τρελαίνονται για πάρτι μου, αλλά δεν έχω σώμα. Γίνεται αυτό. Μπορεί να έχεις άλλα χαρίσματα, να το πω αλλιώς. Να το πω πολιτικά correct. Και να μου δουλεύεις τώρα 10-15 ώρες τη μέρα σέρβις και να σε διατάζει τον boss και να είσαι της φάπας, που λέει λόγος εντός εισαγωγικών πάντα, στη δουλειά σου. Νιώθεις καλά τώρα με αυτό? Αν νιώθεις καλά, έχεις θέμα. Είσαι αδύναμος. Ο άντρας ο δυνατός στο μυαλό δεν ανέχεται να έχει αφεντικό, να έχει boss. Ναι, όλοι πρέπει να περάσουμε αυτό το στάδιο. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν μπορείς μια ζωή να είσαι στα 1000 και στα 1500 ευρώ και να σου λέει ο άλλος φέρε αυτό, κάνε εκείνο, φτιάξε μου αυτό, ετοίμασε μου εκείνο το αρχείο και το θέλω έτοιμο μέχρι μεθαύριο και πάμε εκεί και πάμε αλλού. Δεν είσαι, ρε φίλε, δεν είσαι αφεντικό του εαυτού σου άμα ζεις έτσι. Πάλι, λεφτά να έχεις και να είσαι λαπάς. Να έχεις δική σου επιχείρηση, ωραία. Δική σου, βγάζεις 5.000 το μήνα. Και δεν έχεις σώμα και είσαι λαπάς, θα νιώθεις άνετα μετά. Πότε, να ξέρεις ότι είσαι αδύναμος, να ξέρεις ότι θα σου έρθει ένας πιτσιρικάς 20 χρονών, λίγο πιο μαγκάκος, θα σου ρίξει μία, θα σε ξαπλώσει, είσαι, νιώθεις καλά με τον εαυτό σου? Όχι. Να είσαι δυνατός, να έχεις λεφτά και να μην έχεις αυτοπεποίθηση και να μην ξέρεις να μιλήσει μια γυναίκα, να σε αγνοεί άλλη, να πέφτει στα πατώματα, να θυμώνεις, να τη βρίζεις. Να ταράζεσαι, όλα αυτά. Είναι αυτό τώρα φυσιολογικό? Είναι αυτό δείγμα δυνατού άντρα, άντρα λογικού με αυτοπεποίθηση? Μαγκά. Δεν είναι. Θες και το χαρακτήρα και την εμφάνιση, τη δύναμη, την εικόνα, όλα, και τα λεφτά. Τα θες όλα. Χέλ, χαρακτήρα, εμφάνιση, λεφτά. Και για να τα κάνεις αυτά όλα, θες δουλειά με τον εαυτό σου. Θες ώρες. Προπονήσεις, διάβασμα, βιβλία, εμπειρίες, δουλειές, ψάξιμο. Πρέπει να είσαι διάολος, δεν γίνεται. Όποιος δεν τα έχει αυτά είναι στάσιμος και μετά παραπονιέστε. Και μου στέλνετε μηνύματα, δεν μπορώ να βρω κοπέλα και κάνω αυτό και κάνω εκείνο και μα και έχω απευδύσει και δεν ξέρω τι να κάνω, θέλω να κλειστώ στον εαυτό μου, θέλω να πάω σε ψυχολόγο, θέλω να πάω σε ψυχίατρο, να κάνω ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση. Και δεν είμαι καλά και έχω τις μαύρες μου και δώσ' μου λίγο χρόνο και όλα αυτά. Δούλεψες? Άμα δεν δούλεψες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτά, παιδιά, το έχουμε αφήσει πάνω το YouTube, έχουμε άλλα πράγματα στη ζωή μας, πιο σημαντικά. Πάμε καλά, υγεία να έχουμε πάντα όλοι. Δεν ξέρω πού θα είναι το επόμενο βίντεο. Αυτό το βίντεο πραγματικά το έκανα μετά από μια συζήτηση με ένα φίλο μου. Έχω να κάνω βίντεο πόσο, 2 χρόνια. Καλό βίντεο. Θα τα πούμε κάποτε. Είναι ένα μεγάλο βίντεο που θέλω να κάνω γενικά. Να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα έχω στο μυαλό μου. Αλλά λέω τώρα πού να κάτσω να κάνω και τι θα μου. Έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει και το ίντερνετ. Όλοι τώρα στα TikTok, σε αυτά. Έχει προχωρήσει. Εντάξει, εγώ είμαι άλλη φάση. Έχω αλλάξει τροπάριο τέλος πάντων. Δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας πλέον. Και απέχω και από τα social media. Δεν γουστάρω ούτε να βλέπω κανένα τίποτα. Τη ζωή μου, τη δικιά μου, τις προπονήσεις μου, τους στόχους μου. Και όλα είναι καλύτερα έτσι στην τελική. Δεν ξέρω. Το κεφάλαιο έχει ανοίξει, έχει κλείσει. Δεν θα το άλλαζε με τίποτα όλο αυτό που έχω κάνει στο YouTube. Εγώ προσωπικά ήμουν από τους πρώτους στο fitness στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησα, εγώ ήμουν εγώ και άλλοι 10. Δεν υπήρχαν άλλοι. Κάτι άλλοι ήταν κάτι παππούδες που είχαν 10 followers. Δεν θα το άλλαζε με τίποτα. Έχω πάρει πάρα πολλά. Έχω δώσει πάρα πολλά. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο ζωή μου. Δεν ξέρω. Όλο αυτό που έχω ζήσει αυτά τα 5 χρόνια, 6-7, πόσα ήτανε. Ροής εννοώ, full. Αυτά έχω πάρα πολλά να σας πω. Δεν ξέρω πώς θα βγουν, πώς θα τα πω και αν αξίζει κιόλας να σας τα πω. Γιατί στην τελική
το λέω σε χίλιους. Okay, οι 10 θα κάνουν, θα πάρουν κάτι από τη ζωή τους και στην προπόνηση. Καλά, στην προπόνηση πολύ περισσότεροι. Okay. Αλλά αυτά τώρα που σας λέμε, κοπέλες και όλα αυτά, ναι, μεν τα ακούτε, αλλά πολύ, πολύ μιζέρια, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ στενοχώρια, δυσκολεύεστε αρκετοί και είναι, ζούμε και σε μια εποχή που όλα παρεξηγούνται. Δηλαδή, λες ένα πράγμα, το παίρνουν αλλιώς, δεν μου κάνει μια στελή εγώ. Γιατί έχω να κάνω, το σκοτώνω με τώρα. Να εξηγώ και μετά να τράβω εξήγα το τι είπες και γιατί το πες έτσι και τι εννοούσες εκεί πέρα και αυτό και το άλλο. Όλα καλά. Ο καθένας να δουλεύει τον εαυτό του. Στα πάντα λέω. Στα πάντα. Μην μένεις πίσω σε τίποτα. Για χαρακτήρα και εμφάνιση και λεφτά. Αυτά. Να τα πούμε. Καλές προπονήσεις σε όλους. Υγεία να έχετε. Φιλιά.